Πολλές αναγνώσει έχουν τα μεγέθη της επιβατικής κίνησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Gris τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν τα αεροδρόμια της Σαντορίνης με 21,5%, του Ακτίου με 12,9%, της Κέρκυρας με 12,4% και της Μικόνου με 9,9%. Αντίθετα η Θεσσαλονίκη έκλεισε με μείωση 11,4%, η Καβάλα με μείωση 22,2% και η Μιτιλίνη με μείωση 10%. Θεσσαλονίκη και Καβάλα φαίνεται να πληρώνουν τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς τα προηγούμενα χρόνια διακινούσαν αρκετούς Ρώσους και Ουκρανούς επιβάτες. Μάλιστα αρκετοί από αυτούς έφταναν στην Ελλάδα μέσω της Ελληνέαρ της αεροπορικής εταιρείας του Ομίλου Μουζενίδη, η οποία έχει αναστείλει την δραστηριότητά της.